Έχουμε μαζί μας στο στούντιο του SBC τον κύριο Ηλία Λάζαρη, αναλυτή διεθνών αγορών, για να τα δούμε όλα αυτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι μια μέρα η οποία μας δείχνει ένα πολύ καλό δείγμα γραφής για την παγκόσμια ανησυχία σε επίπεδο χρηματιστηρίων, επενδυτών, διεθνών αναλυτών. Ισχύει αυτό που λέτε. Σήμερα το άνοιγμα ήταν αρκετά αδύναμο, πτωτικό στην Ευρώπη. Δεν εξετάζω καν την Ελλάδα. Έχουμε πτώσει στα χρηματιστήρια. Είμαστε μια πιο ρηχή αγορά, σας διακόπτω, αλλά ναι, το επισημαίνουμε πολλές φορές αυτό εμείς. Μην συγκρίνουμε τη δική μας πτώση ή το βάθος της δικής μας πτώσης με το μείον 2 ή το μείον 3 σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά, για παράδειγμα. Ισχύει αυτό. Το μείον 2% στο DAX, για παράδειγμα, σε Φραγκφούρτη είναι κατάρρευση. Σε εμάς είναι μια απλή ημέρα. Ακριβώς. Απλά το διακόπτω και το επισημαίνω. Ακριβώς, ισχύει αυτό που λέτε. Έχουμε μια ακόμα πτωτική συνεδρίαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Ακολουθά την πτώση τη χθεσινή στην Αμερική. Και όλο αυτό πρέπει να το δούμε σε μια προοπτική ένας πολύ κακού ανοίγματος της χρονιάς χρηματιστηριακά και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Πολλά μπορεί να πει κανείς σε αυτό. Το συνδυάζουμε και με την κρίση, σε εισαγωγικά την πρόσφατη κρίση στην Κίνα. Μεγάλη αστάθεια των κεφαλαίων που επενδύονται διεθνώς. Δεν ξεχνάμε ότι η Ευρώπη και η Αμερική, τα χρηματιστήρια εκεί ανεβαίνουν για αρκετά χρόνια, γύρω στα 6 χρόνια. Είναι ψηλά, αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Όμως η αφορμή και ο λόγος για αυτή την πτώση που είχαμε τους τελευταίους μήνες είναι και η αμερικάνικη αστάθεια, αλλά κυρίως πρόσφατα η Κίνα, τα προβλήματα εκεί, που αρχίζουν και φαίνονται πλέον. Έχω σημειώσει μπροστά μου 4 παράγοντες που ασχολούμαστε κι εμείς συνεχώς μέσα από το SBC. Είπατε, Κίνα, η οικονομία της Κίνας. Υπάρχει ανησυχία εκεί. Προσπαθούν να σταθεροποιήσουν το γουάνι, τουλάχιστον το κινέζικο νόμισμα, να ορθοποδήσει. Απ' την άλλη, έχουμε τιμή πετρελαίου κοντά στα $30 το βαρέλι. Υποχωρεί σημαντικά. Και σήμερα έχουμε ένα ακόμα τρομοκρατικό χτύπημα στη Τζακάρτα, στην Ινδονησία. Έχουμε και ομήρους εκεί. Έχουμε επίσης την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια μετά από το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Ισχύει. Άρα λοιπόν έχουμε πολλούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε όντως πολλούς παράγοντες, κυρίως αρνητικοί, και φοβάμαι ότι με αυτή την έννοια να συνεχίσω αυτά που έλεγα πριν, ότι το άνοιγμα της χρονιάς είναι πολύ αρνητικό χρηματιστηριακά, αλλά είναι και οι εξελίξεις αρκετά αρνητικές. Έχουμε όλα αυτά που είπαμε, τα προβλήματα στην Κίνα, την Αμερική, ναι μεν να αρχίσει να αναπτύσσεται επί της ουσίας, δηλαδή και με ανάπτυξη στην αγορά εργασίας, αλλά πολύ διστακτική να αρχίσει να ανεβάζει τα επιτόκια για να έρθει σε μια κανονικότητα. Ο παράγοντας αυτού του δισταγμού είναι τα προβλήματα στην Κίνα και οι αδυναμίες της Ευρώπης. Η Κίνα πλέον έχει εξελιχθεί στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Κάθε πρόβλημα εκεί πλέον πρέπει να το βλέπουμε αρκετά, να στεκόμαστε εκεί και να το ακούμε. Είμαστε σε αυτή τη φάση την πολύ εύθραυστη, όπου έχουμε μια Αμερική να προσπαθεί να πατήσει γερά στα πόδια της, αλλά τα προβλήματα γύρω από αυτή να μην της επιτρέπουν να προχωρήσει όπως θα έπρεπε. Βλέπουμε το φαινόμενο της πεταλούδας, δηλαδή ότι συμβαίνει κάτι, για παράδειγμα, στην Ινδονησία και πέφτει το χρηματιστήριο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ολλανδία ή στη Γερμανία. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, πλέον έχουμε περάσει στο ότι συμβαίνει ένα γεγονός, ένα περιστατικό ή μία ένδυση σε μία χώρα του κόσμου που υπάρχει σαν παγκόσμιο αντίκτυπο και να επηρεάζει το σύνολο των αγορών. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά φαινόμενα, το φαινόμενο, το butterfly effect το λεγόμενο, που φέρνει η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση επιβάλλει την αλληλεπίδραση των οικονομιών. Ό,τι πάει καλά σε μια οικονομία επιδρά θετικά και στην άλλη, ό,τι πάει αρνητικά σε μια οικονομία επιδρά. Νομίζω ότι πλέον αυτό σημαίνει και αγορές κιόλας. Αυτό είναι οι αγορές. Ήταν πολύ καλή η παγκοσμιοποίηση, δούλεψε σε ένα βαθμό. Εκείνο που πρέπει να γίνει επιπλέον για να αρχίσει να προχωρά και να λειτουργεί πλέον ΕΣΑΗ η παγκοσμιοποίηση, είναι να αποκατασταθούν οι παράγοντες σταθερότητας διεθνώς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κίνα, ναι μεν ήταν και είναι ακόμα μια χώρα πολύ δεκτική σε επενδύσεις, με χαμηλά κόστη, με πολύ ψηλή παραγωγικότητα. Ήταν μια χώρα που ήθελε και αποζημίωνε τους επενδυτές, τους άμεσους επενδυτές, αλλά από ό,τι φάνηκε, υπήρξαν προβλήματα τα οποία δεν είχαν λυθεί. Κανείς δεν ήθελε να τα δει. Όταν οι αγορές και οι επενδύσεις πηγαίνουν καλά, κανείς δεν στέκεται στα προβλήματα. Το θυμόμαστε και από το παράδειγμα της Ελλάδας. Η Κίνα έφτασε από ρυθμούς ανάπτυξης που είχε πριν λίγα χρόνια, μέχρι και διψήφιους, τώρα να κινείται μεταξύ του 7% και του 6%. Αυτή η υποχώρηση στην ανάπτυξη
για την αγορά της Κίνας έχει εκλειφθεί σαν ύφεση, γιατί έχει συνηθίσει η οικονομία να κινείται με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από τους τωρινούς. Αυτό το πρόβλημα αποκάλυψε διάφορα δομικά προβλήματα της οικονομίας, όπως η διαφθορά, όπως προβλήματα υπερβολικής μόχλευσης, τα οποία τώρα αρχίζουν να βλέπουν και οι διεθνείς επενδυτές. Έχουν αναφερθεί πολλά και στα στεγαστικά τους δάνεια, έχουν πει. Ακριβώς. Υπάρχει μια φούσκα εκεί. Ακριβώς. Στα χρηματιστήρια, το έχουμε πει εμείς εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, από τον περασμένο Μάρτιο, ότι αν και το λέγαμε και νωρίτερα πριν μπούμε στην εκπομπή, 100 με 150.000 κωδικοί, νέοι κωδικοί καθημερινά στο χρηματιστήριο της Σανγκάης. Ακριβώς. Που αυτό μας έδινε εμάς τουλάχιστον μια πρώτη αίσθηση και σε εσάς που παρακολουθείτε τις διεθνείς αγορές καθημερινά, σας είχε δώσει μια πρώτη αίσθηση. Άρα δεν πέστε από τα σύννεφα και στο καλοκαίρι που είδαμε αυτήν την κατάρρευση των κινέζικων χρηματιστήριων, νομίζω. Όχι, παρακολουθώντας βέβαια, και τα στοιχεία της Κίνας. Απλά στην πορεία βλέπει κανείς, είχαμε εντοπίσει όλοι το πρόβλημα, απλά δεν ξέραμε το μέγεθος του προβλήματος, το βάθος ακριβώς. Το οποίο τώρα σιγά σιγά όλοι οι ξένοι επενδυτές ανακαλύπτουν και αυτό τους κάνει ακόμα πιο επιφυλακτικούς. Και όταν λοιπόν οι γέφυρες επενδύσεων και επενδυτών μεταξύ χωρών αρχίζουν και πέφτουν, τότε και το χρήμα που κινείται διεθνώς υποχωρεί, τότε και η διεθνής ανάπτυξη σαφώς επιβραδύνεται. Μαζί με την Κίνα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το πετρέλαιο. Βλέπουμε να πηγαίνει κοντά στα 30 δολάρια. Κάποια στιγμή έπεσε και λίγο κάτω από τα 30. Σωστά. Πώς ακριβώς επηρεάζει, γιατί ακούει ο κόσμος η τιμή του πετρελαίου. Εντάξει, κάποιος μπορεί στην Ελλάδα να το αισθάνεται ως αμολύβδη βενζίνη ή πετρελαίο θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο, πώς θα πέσει η τιμή. Διεθνώς, σαν εμπόρευμα όμως, γιατί είναι ένα από τα πολύ δυνατά εμπορεύματα χρηματιστηριακά διεθνώς. Παίζονται δισεκατομμύρια καθημερινά. Αυτό, ναι. Άρα, πώς μπορεί να επηρεάσει λοιπόν τα χρηματιστήρια που βλέπουμε, τις αγορές, τις οικονομίες. Επί της ουσίας επηρεάζει το χαμηλό πετρέλαιο τις οικονομίες που εξαρτώνται αρκετά από αυτό. Δηλαδή, οι αραβικές χώρες, η παραγωγή πετρελαίου, αραβικές χώρες, Ρωσία, κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και τελευταία χρόνια και η Αμερική, η οποία θα ξέρουν πολλοί οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές μας, ότι πλέον έχει ανακαλύψει το λεγόμενο shale gas, το σχιστολιθικό πετρέλαιο. Πολλές εταιρείες έχουν ασχοληθεί με αυτό. Σίγουρα πολύ αποδοτικό, γιατί είχε μεγάλη παραγωγή η Αμερική σε αυτό. Το πρόβλημά του είναι ότι για να αποδώσει, επειδή έχει μεγάλο κόστος άντλησης και εξόρυξης, χρειάζεται ψηλές τιμές πετρελαίου. Το πρόβλημα λοιπόν που ανακύπτει τώρα με τιμές κάτω από τα 40 δολάρια που βρισκόμαστε εδώ και καιρό, είναι ότι πλέον μια επένδυση στο shale gas πλέον είναι αρνητική. Δεν έχει μια απαγόρευση η Αμερική να εξάγει πετρέλαιο, νομίζω. Με ένα νόμο του 70, του 80, κάπου. Υπάρχει αυτό, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά. Έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά. Όταν δεν παράγει σχιστολιθικό, θα αναγκαστεί να εισάγει από τους Άραβες ή από τους Ρώσους ή οπουδήποτε. Οι οποίοι και αυτοί με τέτοιες τιμές δεν τους συμφέρει να το εξάγουν το πετρέλαιο. Για τους Άραβες, λέτε. Ποιος είναι πετρελαίος. Ναι, άλλοι έχουν πολύ φθηνότερες τιμές. Ας πούμε, από ό,τι λένε στις χώρες του κόλπου, είναι γύρω στα 10 με 12 δολάρια η τιμή της εξόρισης, της άντλησης. Πράγμα που ακόμα το κάνει συμφέρον το να πουλάει κανείς πετρέλαιο. Σίγουρα η ατονία στην διεθνή οικονομία έχει φέρει τις τιμές εδώ. Ο ΟΠΕΚ δεν έχει δείξει να καταφέρει να ελέγχει τις τιμές. Πολλές οικονομίες όπου χρειάζονται το πετρέλαιο για να συντηρηθούν, όπως η Ρωσία, πουλάνε υπερβολικά, με αποτέλεσμα να πιέζουν και αυτές τις τιμές προς τα κάτω. Υπάρχουν αναλύσεις διεθνών οίκων για το πετρέλαιο στα 20 με 25 δολάρια. Διαβάσαμε κάπου και 10 δολάρια, αναμενόμενη τιμή. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Σίγουρα στην οικονομία η ισορροπία είναι το καλύτερο. Δεν θέλει κανείς ούτε πολύ ψηλές τιμές, αλλά ούτε και πάρα πολύ χαμηλές. Ναι, το έχουμε πει ότι προβληματίζει η χαμηλή τιμή του πετρελαίου αυτήν την ώρα. Σίγουρα. Όπως επίσης να πούμε διότι ότι ο κάθε προϋπολογισμός μιας χώρας έχει χτιστεί πάνω σε μια δεδομένη τιμή πετρελαίου. Αν αλλάξει, για παράδειγμα, για κάποιες χώρες όπως και η δική μας, να πούμε ότι δεν παράγουμε πετρέλαιο. Ναι. Άρα, αν είναι χαμηλά το πετρέλαιο, κάποια στιγμή μας επηρεάζει θετικά. Επηρεάζει θετικά το προϋπολογισμό μας, γιατί δεν είναι τόσο υψηλές οι τιμές. Κάποιες άλλες χώρες όμως, όπως μας είπατε κι εσείς, επηρεάζονται σαφέστατα. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να τα δούμε όλη του την έκταση. Σίγουρα. Μην ξεχνάμε και ότι. Μόνο στο μυαλό μας αυτό που θα βάλουμε στο αυτοκίνητό μας. Σίγουρα, μα τώρα δεν συζητάμε γι' αυτό. Για παράδειγμα, τώρα να φέρουμε τη Βενεζουέλα. Σωστά. Η οποία είναι μια χώρα επί της ουσίας χρεοκοπημένη και που στηρίζεται παρόλα αυτά στο πετρέλαιο που εξάγει και το οποίο τώρα έχει έρθει σε τιμές περίπου στα μισά από ό,τι ήταν πριν 2-3 χρόνια.
διάβαζα πριν από λίγες μέρες στο δίκτυο Bloomberg που λέει ότι η Βενεζουέλα είναι η πρώτη χώρα, η πρώτη χειρότερη οικονομία για το 2016, ναι, που φλερτάρει με την καταστροφή. Τρίτη ήμασταν εμείς. Γιατί μας έλεγε ότι θα έχουμε ύφεση 1,8%. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό ναι, είναι ένα άλλο θέμα για την Ελλάδα. Απλά να το βλέπουμε εμείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Σήμερα διαβάζουμε τρομοκρατικές επιθέσεις και πετρέλαιο, αυτό που απασχολούν τις διεθνείς αγορές και πιέζουν και τις πιέζουν μάλιστα. Σίγουρα, η τρομοκρατία είναι ένας παράγοντας και οικονομικός. Και απρόβλεπτος. Απρόβλεπτος εννοώ από την άποψη ότι δεν ξέρει που θα χτυπήσει, που θα είναι η επόμενη κίνηση. Σίγουρα, μα όταν έχουμε έξαρση της τρομοκρατίας, μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ανασταλτικό σε επενδύσεις. Ναι. Και σε απευθείας επενδύσεις, στο να κάνει κανείς κάποιο εργοστάσιο ή στο να κάνει μια αγορά πραγματικής αξίας, όσο και χρηματιστηριακών επενδύσεων. Βλέπω στο δίκτυο Bloomberg ότι λέει ότι λόγω των χαμηλών τιμών του πετρελαίου θα καθυστερήσουν επενδύσεις ύψους 380 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Αυτό αναφέρει το δίκτυο Bloomberg. Είναι ένα κομμάτι, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι κάθε παράγοντας ξεχωριστά μπορεί να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία. Όταν μιλάμε για επενδύσεις τώρα 380 δισεκατομμύρια δολαρίων, εντάξει, μπορεί να ξεσκεφτεί κανείς, κύριε Λάζαρη, που θα τα θα παρκάρουν αυτά τα χρήματα μέχρι να βρουν την επενδυτική ευκαιρία. Ξέρουμε όλοι ότι τα παρκαρισμένα χρήματα σε εισαγωγικά είναι άχρηστα χρήματα. Είναι πεταμένα χρήμα που στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πληρώνεις για να τα παρκάρεις. Σωστά. Και έχουν αρνητικά επιτόκια. Σωστά. Αλλά μια υγιής οικονομία, και μιλάω διεθνώς, θέλει τα χρήματα όχι παρκαρισμένα αλλά επενδεδημένα. Και από εκεί και πέρα με όσο γίνεται καλύτερες αποδόσεις. Βέβαια, να μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι περιγράφουμε μέχρι τώρα το ξεκίνημα μιας χρονιάς του 2016 με τους χειρότερους όρους. Δεν είπαμε μέχρι τώρα τίποτα καλό. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όταν έχουν προεξοφληθεί τα χειρότερα, τότε είναι που κάτι καλό, ίσως όχι πάρα πολύ σημαντικό, είναι που αρχίζει και ανατρέπει την ψυχολογία και μπορεί να δούμε μια κατάληξη χρονιάς πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα γίνει αυτό και πότε, αλλά έχει παρατηρηθεί και ισχύει αυτό. Εννοείται ότι όταν έρχεται μια κατάρρευση. Ακριβώς όταν όλα τα βλέπουμε μαύρα. Αρχίζει σιγά σιγά λόγω της κατάρρευσης να χτίζεται κάτι καινούργιο. Ακριβώς. Κάτι μέτριο μπορεί κανείς να το δει σαν αισιόδοξο και να αλλάξει την ψυχολογία του και να επενδύσει και να σταδιακά δηλαδή να αλλάξει όλο το κλίμα. Πριν κλείσουμε, θέλω την εκτίμηση λίγο και για τη Fed, διότι αυτή είπε ότι αυξάνεται επιτόκια. Αυξάνονται τα επιτόκια και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα επηρεάσει κυρίως τις αναδυόμενες οικονομίες. Άρα τα λεγόμενα και BRICS, όπως μπορεί κάποιος να το έχει ακούσει ενδεχομένως, είναι ένα κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας από εκεί που περιμέναμε ανάπτυξη. Ναι. Ένα βασικό κομμάτι της ανάπτυξης. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί είναι ένα από τα κομμάτια αυτά. Επηρεάζονται σίγουρα οι αναπτυσσόμενες οικονομίες όχι μόνο από τις αποφάσεις της Fed, αλλά από το περιβάλλον αυτό της κρίσης που περιγράφουμε. Όταν, όπως είπαμε πριν, κόβονται οι οικονομικές γέφυρες μεταξύ κρατών και υπάρχει απομονωτισμός, κανείς διστάζει να περάσει τα σύνορα για να κάνει μια επένδυση, είτε άμεση επένδυση είτε χρηματιστηριακή. Όταν υπάρχει αυτό, σίγουρα το χρήμα δεν περνάει τα σύνορα για να πάει στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Είναι αυτές που πλήττονται πρώτες, γιατί είναι αυτές που δέχονται τις επενδύσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είμαστε, σίγουρα τα BRICS πλήττονται για διάφορους λόγους η κάθε χώρα και οι υπόλοιπες αναπτυσσόμενες, κυρίως από το ότι σταματάει ή ανακόπτεται η ροή χρημάτων προς αυτές. Το σχέδιο της Fed να αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια είναι επιβεβλημένο. Θα πρέπει η Αμερική να περάσει σε μια κανονικότητα, με κανονικά πλέον επιτόκια. Σίγουρα όμως το διεθνές αυτό κλίμα που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή δεν της επιτρέπει να το κάνει αυτό με πιο γρήγορους ρυθμούς. Τελευταίο, πολύ σύντομο. Υπάρχει λόγος να μιλάμε ακόμα για BRICS. Δηλαδή για αυτό το σύμπλεγμα των αναδυόμενων οικονομιών. Να τα βάλουμε δηλαδή, σε ένα τσουβάλι και τις 5-6 πόσες είναι. Τις βάζαμε παλιά σε ένα τσουβάλι, γιατί είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Τώρα τα έχουν. Τώρα πλέον με το καινούριο περιβάλλον έχει διαφοροποιηθεί το περιβάλλον σε κάθε χώρα από αυτές, από τα BRICS. Και πλέον το τσουβάλι αυτό αρχίζει και εμφανίζει τρύπες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λάζα, να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα στο SBC. Πολλά και σημαντικά αυτά που μας αναφέρατε.